Διεκδικούμε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον κλάδο με ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα, βελτίωση των όρων δουλειάς και ασφάλισης. Κατώτερο μεροκάματο τα 50 ευρώ για τον εργάτη, 53 για τον βοηθό, 56 για τον τεχνίτη. Ως βάση υπολογισμού για τη διαμόρφωση του μεροκάματο οι τριετίες με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις. Αναγνώριση και διανομή των υπεραγνώστων ενσύμων. Οικονομική στήριξη των εργαζομένων και των ανέργων για την ανακούφιση από το μεγάλο κύμα ακρίβειας και ανατιμήσεων. Να διευρυνθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη του εποχικού επιδόματος από περισσότερους εργαζόμενους στον κλάδο και συνολικότερες κατασκευές. Να μείνει στα χαρτιά ο νόμος έκτρωμα για τα εργασιακά, για την ποινικοποίηση των αγώνων, την απαγόρευση της διαλυστικής δράσης και του δικαιώματος στην απεργία. Απεργούμε σήμερα πανελλαδικά και διεκδικούμε με τον αγώνα μας να πετύχουμε τα δίκαια αιτήματα που έχουμε θέσει απέναντι στην εργοδοσία του κλάδου και την κυβέρνηση. Διεκδικούμε να υπογράψουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου. Η υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων δεν ανοίγει μονάχα τον δρόμο για την κατοχύρωση των κατώτερων μεροκάματων και μισθών, των όρων δουλειάς και των συνδικών εργασίας, αλλά θα δώσει μια στέρεη βάση για να αντιμετωπιστεί το πλιάτσικο που γίνεται με τα ένσημά μας. Για αυτό το έσχος που υπάρχει σήμερα, άλλα μεροκάματα να κάνουμε και για πολύ λιγότερα να ασφαλιζόμαστε. Διαφορετικό μεροκάματο να παίρνουμε στο χέρι και στο ΙΚΑ να καλλιώνεται το κατώτερο. Μετά από εκβιασμούς για απολύσεις και ότι δεν θα ξανά έχουμε μεροκάματο αν διεκδικούσουμε την πραγματική μας ασφάλιση. Για αυτό το βιολί με τις υπεύθυνες δηλώσεις στα ΚΕΠ, που ΕΦΚΑ όχι μόνο τις δέχεται ανεξέλεγκτα, αλλά από πάνω συμβουλεύει τους εργοδότες να ακολουθούν αυτό το δρόμο και να κολλούνται τα ένσημά μας με 30 ευρώ. Την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι εργοδότες και η κυβέρνηση που τους κάνει πλάτες. Ρωτάμε και πρέπει να μας δώσουν συγκεκριμένη απάντηση. Σε πόσους χώρους δουλειάς, σε πόσο για πια, σε πόσα εργοτάξια βγήκαν οι ελεκτικοί μηχανισμοί του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας για να διαπιστώσουν την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνουν οι εργοδότες για την ασφάλισή μας. Σε πόσες περιπτώσεις έχουν διαπιστώσει έστω μία παράβαση. Σε καμιά περίπτωση. Και αυτό γιατί όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν επιδοθεί σε μια κούρσα μέτρων στήριξης κερδοφορίας της μεγαλογροδοσίας και εκτυπήματος της ασφάλισης της δικής μας και όλων των εργαζομένων.